Καλημέρα, και εγώ είμαι εδώ για να σου πω ότι είμαι σαν λιοντάρι, δες εδώ κατάσταση. Πήγα τη μικρή στον παιδικό. Τι άλλο έκανα. Σκούπισα, έβαλα πλυντήρια, μου έχει μείνει να σφουγγαρίσω, αλλά μου ήρθε και το τζάμπο. Βέβαια, εγώ έχω έξω τις κούτες και θέλω να τα βγάλω, να τα βάλω σε σακούλες, να τα δείξω έτσι, γιατί δεν θέλω τώρα, οι κούτες έχουν ακουμπήσει παντού. Αυτά. Εδώ τώρα πίνω καφέ, στην κούπα που μου πήρε η φίλη μου. Αυτά. Ναι, οπότε να τα βάλω μία μέσα και να στα δείξω. Λοιπόν, η κατάσταση είναι αυτή και έχω κι άλλες από εδώ. Τώρα μην βγω και πατήσω. Εδώ τα άνοιξα για να δω αν είχαν χωρέσει όλα, αλλά μια χαρά χώρεσαν. Οπότε εγώ τώρα θα τα βάλω εδώ και θα στα δείξω. Λοιπόν, τράκου πέρα μου, μην κρύβεσαι. Γιατί κρύβεσαι. Ήρθε στο δωμάτιο της Ραγκίνας, φίλε νιστάζω, κοιμήθηκα πολύ αργά. Τέλος πάντων, δεν σε δω κατάσταση. Δεν τα έχω φέρει όλα, είναι και κάποια άλλα που θα φέρω μετά. Μην πατάω τώρα έξω. Λοιπόν, από πού να αρχίσω. Αρχικά, έχω παραγγείλει 10, είναι εδώ μέσα τώρα. Βλέπεις, είναι πολλά γυάλινα, 10 βασικά. 10 γυάλινες φωντανιέρες. Θα σου δείξω τώρα. Φίλε, έχει πολύ κρύο. Και μετά αυτές θα σου πω εγώ τι θα τις κάνουμε, αλλά περίμενα να τα ανοίξω. Έλα, το άνοιξα. Ένα τέταρτο. Ορίστε μας. Ρε, αν είναι δυνατόν. Νόμιζα το σπασα. Λοιπόν, είναι. Επιτέλους, αυτό εδώ. Βλέπεις, πήρα 10 τέτοια. Έτσι μην τα σπάσω, γιατί εγώ δεν είμαι για γυάλινα. Εντάξει, είναι. 10 τέτοια. Θα σου πω, θα κάνουμε άλλο βίντεο για αυτά. Τι θα τα κάνω. Είναι πολύ ωραία. Αυτό τώρα θα πάει εδώ, για να μην το σπάσω. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ πέρα για τη μικρή. Θα το κρεμάσουμε κάπου, δεν ξέρω πού. Αυτά εδώ. Πήρα. Πόσο είναι? Α, ωραία. 10. Και άλλα 10 σακουλάκια, 20 σύνολο. Πήρα. Αυτά εδώ τα βιβλιαράκια είναι ζωγραφικής. Πόσα είναι τώρα αυτά, 20 είναι και αυτά. Αυτά. Έχει μέσα 12 φύλλα και έχει να ζωγραφίσουν. Αυτά εδώ. Και για να μην χαλάσουμε τις καρδιές μας και πεταχτεί καμία και μου πει και θα τα κάνεις όλα αυτά, είναι για τον παιδικό, αλλά θα σου δείξω πώς θα τα φτιάξουμε όλα αυτά. Τέλος. Λοιπόν, πήρα και 6 τετράδια που τα ήθελε ο μπαμπάς μου. Αυτά εδώ. Ναι, σωστά του τα πήρα. Μια χαρά. Τα μπλε. Τίποτα σου λέω. Πήρα αυτά εδώ τα 2 τετράδια. Ένα για μένα και ένα για τη φίλη μου που την βρήκα στην Αλεξανδρούπολη και ήταν να πάω και αν προλάβαινα θα της το έδινα, αλλά επειδή είχε αργήσει η παραγγελία μου, της έδωσα λεφτά για να πάει να πάρει τα τζάμπο και αυτό και την κούπα της και κάτι άλλα πραγματάκια, οπότε δεν θα της το στείλω γιατί αυτό. Πήρα στη μικρή αυτό εδώ πέρα το puzzle, αν και είναι... Γιατί είναι 5 συν, η μικρή τα φτιάχνει. Ορίστε. Α, επειδή είναι 100 κομμάτια. Ναι, δες. Γι' αυτό. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, τα φτιάχνουμε εμείς. Λοιπόν, της πήρα αυτό εδώ πέρα το ποτηράκι. Γιατί μόνο νερό δεν πίνει, το ρίχνει όλο κάτω, ρε. Και εντάξει, να μην πιει, τι να κάνει, το πετάει όλο κάτω το νερό.
Ρίγκινα, γιατί έχει κρυφτεί και λέει ότι αυτό δεν χύνεται. Τώρα κατά πόσο πίνει, τι θα πίνει, γουλίτσα, γουλίτσα. Τι βλακία πίνει. Εντάξει, καλό είναι όμω. Είναι χοντρό πλαστικό, είναι ωραίο. Εντάξει, θα δω άμα τη βολεύει και μπορεί να πιει και δεν παιδεύεται. Ορίστε. Τη πήρα και αυτό εδώ το μπαλόνι με το φτερό. Τι έπαθες, Ρεγκίνα. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Μην βρει όλη την ώρα. Κάτσε να. Αχ, θα πέσουμε τώρα. Ορίστε. Παίζει να μην έχω καλό φωτισμό, ε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πήρα αυτό εδώ το πορτοφόλι. Α, είναι ωραίο, είναι μια χαρά. Έχει πολλές θήκες. Αυτό εδώ. Μια χαρά. Λοιπόν, πήρα και αυτό εδώ το τσαντάκι. Για να το παίρνω ειδικά το πρωί, να βάζω μέσα κινητό, κλειδιά, λεφτά. Να φεύγω, να μην τα βάζω στις τσέπες, μην κουβαλάω ολόκληρη τσάντα γιατί μου πέφτουνε. Εντάξει, δεν είναι έτσι όπως το είδα στη φωτογραφία, γι' αυτό σου λέω, δεν πας να το δεις, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, καλό είναι. Και το φοράς και εδώ, εντάξει. Θα έχει γούστο τώρα να μην φαίνονται καλά αυτά που σου δείχνουν, φίλε, νιστάζω. Και να πρέπει να τα ξανά. Λοιπόν, πήρα. Αυτό λέγεται adapter, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Αυτό εδώ πήρα. Αλλά δεν πήρα καλό. Άστα. Λοιπόν, πήρα και αυτά εδώ πέρα. Για να βάζουμε, αν θα πάμε πουθενά με τη μικρή, έτσι για 2-3 μέρες, μην κουβαλάω ολόκληρο το φρολτρό της ή αυτό. Μπορώ να τη το έχω και στην τσάντα τη όταν την παίρνει ο μπαμπάς τη. Να έχω ένα μικρούλι, μην του δίνω συνέχεια το μεγάλο. Α, και μπορεί να το κρατήσει εκείνο και να. Τέλος πάντων. Αυτά εδώ. Πήρα αυτό. Και αυτό. Δύο συσκευασίες. Και αυτά είναι για το παιδικό. Από 10 έχει μέσα. Πήρα εδώ. Χανζαπλάστη, πώς λέγονται. Τέλος πάντων, πήρα αυτά εδώ, τα οποία τώρα θα τα ανοίξουμε για να δούμε πώς είναι. Είναι ωραία. Α, είναι. Α, έχει ωραία. Αλλά είναι. Ναι, τέλος πάντων, έχει μέσα 20. Ω, πήρα. Σωστά είναι τώρα αυτά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Πέντε σακουλάκια λαχανή, ένα γαλάζιο. Πάλι για τον παιδικό. Ξέρεις, τώρα θα μου πεις πώς χώρισαν όλα αυτά. Χώρισαν φίλε, γιατί η κούτα μπορεί να ήταν έτσι, αλλά είναι ψηλή. Και έξω είναι μικροπράγματα, μου τα είχαν βάλει όλα κάτω και πάνω μου είχαν βάλει τα γυάλινα. Λοιπόν, πήρα μία χτένα για μένα. Την εδώ. Πήρα αυτές εδώ τις κάλτσες για τη μικρή. Πού είναι, α, ναι, αυτές. Ορίστε μας. Πήρα. Για τα σκυλιά αυτήν εδώ. Για να μην πω πάλι για τη Ρεγκίνα. Εντάξει, την πήρα σε ροζ. Αλλά γιατί να πάρω ρε φίλε τώρα δύο αφού και τους δύο με τη μία τους κάνω. Για ποιος ο λόγος. Κλάιν μάιν. Γιατί η δικιά τους έκανε. Εν τω μεταξύ κάπου έχω και άλλη πετσέτα. Τέλος πάντων. Πήρα αυτή εδώ να τους σκουπίζω. Πήρα αυτά εδώ τα μπαλόνια και αυτά εδώ πέρα είναι για την τούρτα, για να διακοσμήσεις επάνω την τούρτα. Έχει μέσα και τα κομπετή. Θα δούμε να τα βάλουμε.
Λοιπόν, πήρα και εγώ κάλτσες. Ρε, γιατί είμαι έτσι τώρα, δες εδώ. Oh, μα είναι αυτή η κατάσταση. Μα θέλω να μου πεις. Ορίστε, καλύτερα. Ωραία. Πήρα ένα μπολ για τη μικρή. Είναι αρκετά βαθύ. Είναι ένα κανονικό μπολ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τη πήρα και αυτό εδώ πέρα το κεράκι. Τη μικρή. Για τη Ρεγκίνα πήρα αυτό εδώ πέρα. Αν και τη βρήκα αυτό που τη παίρνω κάθε χρόνο. Οπότε, ναι, τώρα έχουμε δύο, αλλά δεν μας απασχολεί. Ορίστε. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, ναι, κάνω γενέθλια στο σκύλο μου. Αυτό, τέλος. Πήρα αυτό εδώ το κραγιόν. Τώρα τι νούμερο είναι αυτό, εγώ δεν το ξέρω. Τέλος πάντων. Ο Τζάκσον μέσα σκάβει το χαλί. Νομίζω κάπου εδώ το λέει. Δεν ξέρω αν εστιάζει. Αυτό. Τι είναι αυτό. Ελαττωματικό. Αν στην παραγγελία σας έχετε λάβει λάθος δέμα. Πώς γίνεται αυτό. Είναι αυτό εδώ, ρε. Πώς πάνε. Ρεγκίνα, περίμενε λίγο. Λοιπόν, πήρα και αυτά εδώ τα μπαλόνια. Του μπαλονιού θα γίνει. Ορίστε. Αυτό είναι το νούμερο 3, λοιπόν. Αυτό είναι ένα φουσκωτό μπαλόνι με αριθμό που εγώ νόμιζα ότι είναι μεγάλο και αυτό είναι ένα τοσοδούλι, να. Δηλαδή έλεος. Τι είναι αυτό. Και πήρα και στη Ρεγκίνα. Ορίστε. Πήρα και αυτό εδώ πέρα. Ξέρεις τι, δεν βρήκα ρε φίλε στο site να παραγγείλω της Frozen, δεν τα είχε διαθέσιμα online. Πήρα τώρα αυτό γιατί δεν βρήκα καπέλο εγώ με τη Frozen. Και πήρα και αυτήν εδώ τη χτένα για τη μικρή. Ορίστε μας. Και είναι και αυτό εδώ πέρα. Τι του πήρε η αδερφή μου. Αυτό. Και τώρα να συμμαζέψω. Βασικά να αναφέρω και τα υπόλοιπα. Αυτά που τις πήραν οι γονείς μου. Τα έχω έξω ακόμα. Γιατί δεν θα τα βάλω. Θα τα βγάλω από την κούτα. Ναι. Περίμενε. Λοιπόν, τώρα εντάξει, τα άφερα. Το έβαλα αυτό πάνω στη σακούλα. Τέλος πάντων, είναι αυτή εδώ η καρέκλα. Ορίστε μας. Την οποία εγώ πρέπει να την ανοίξω. Να πετάξω αυτή εδώ την κούρτα. Ναι. Περίμενε λίγο. Θα κουμπάω πάνω μου. Όχι, απλήσιμο. Περίμενε να ανοίξω. Λοιπόν, όσο μπόρεσα εγώ κράτησα τις οδηγίες. Εδώ είναι τα ξύλα και όλα αυτά. Ορίστε μας. Μέχρι 60 κιλά λέει σηκώνει. Εντάξει. Και εντάξει τώρα το τραπέζι δεν θα το ανοίξω να σου πω την αλήθεια. Κάτσε να μπορέσω πρώτα να φτιάξω την καρέκλα. Το βάλω μέσα στη σακούλα και θα το βάλω κάτω εδώ το κρεβάτι. Περίμενε τώρα. Περίμενε. Πώς θα το βγάλω τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Είναι αυτό εδώ.
το τραπεζάκι. Δεν φαίνεται τίποτα. Εντάξει, μόνο το όνομά μου. Αυτά! Αυτά πήρα. Περίμενε τώρα να το συνοδέψω. Να σου κλείσω αυτό εδώ το υπέροχο το βίντεο. Σπάστα! Λοιπόν, η κατάστασή μου είναι αυτή. Είναι μια άλλη μέρα. Τελικά εκείνη την ημέρα δεν έκλεισα ποτέ το βίντεο. Η φωνή μου είναι χάλια. Αρρώστησα, τέλος πάντων. Έκανα τεστ και τέτοια. Έχουν βγει αρνητικά. Καμιά ίωση από τον παιδικό θα έχουμε. Ελπίζω να με ακούσει κιόλας. Και ξέρεις τι, εκείνη την ημέρα που σου έκανε το σούπερ μάρκετ, λέω, το τζάμπο που σου έκανα τώρα, νόμιζα ότι νίσταζα, αλλά τελικά δεν ήμουνα καλά. Κατά λάθος το κλείσα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν στα έχω δείξει καλά και τέτοια. Βέβαια, τα έχω ακόμα μέσα σε σακούλες, δεν ήμουν σε φάση να τα βγάλω. Αλλά τώρα μην το ξανατραβάω, ρε παιδί μου, δεν μπορώ. Τώρα έχω να κάνω ένα σωρό δουλειές. Άστα να πάνε. Αυτά. Οπότε θα σου πω ότι αυτό ήταν το βίντεο και θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Βγαίνει, ρε παιδί μου, δεν θέλει. Και φιλιά πολλά.